συγχαρητήρια στον Σπύρο τον Δανέλη για την ευθυκρισία του ως προς την αξιολόγηση της αλήθειας της συγκεκριμένης συγκυρίας. Η σημερινή συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας, του Αλέξη του Τσίπρα, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στη σκληρή προσπάθεια που κατέβαλε ο ελληνικός λαός τα τελευταία 4 χρόνια και που ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν μέτρα που προφανώς θα ελαφρύνουν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, η αφορμή είναι η επικείμενη κύρωση της Συμφωνίας Συνεννόησης και Συνεργασίας μεταξύ του λαού μας και των βορείων γειτόνων μας. Αρκετά κράτησε η υποκρισία, η ιστεροβουλία και η πολιτική σκοπιμότητα. Όλοι ενώπιον των εθνών μας. Από την αρχή θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ τη Συμφωνία των Πρεσπών κορυφαία πολιτική πράξη ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα σε όσους μου εμπιστεύτηκαν την απολύτως τιμητική θέση στη Βουλή των Ελλήνων. Στο χρέος να χυθεί άπλωτο φως σε κάθε πλευρά που αφορά στο μακεδονικό ζήτημα, ψάχνοντας για αξιόπιστη απάντηση στο βασανιστικό και αδυσόπιτο ερώτημα «Γιατί το μακεδονικό» με ρίζει τον ελληνικό λαό με τόση ένταση για τόσο πολλά χρόνια, δύο είναι οι πηγές που επικαλούμε. Η πρώτη αφορά στη μαρτυρία ενός πολύ σημαντικού πολιτικού άνδρα που έζησε τα πράγματα από πρώτο χέρι και τα περιέγραψε με σαφήνεια, ευθυκρισία. Αναφέρομαι στον Λεωνίδα τον Κύρκο, στο πόνημά του «Το αδιέξοδο βήμα του εθνικισμού», γραμμένο το 1994 στην καρδιά των γεγονότων. Διαβάζω το κείμενο που ο ίδιος επέλεξε να διαβάσουμε πρώτα. Επί 1,5 χρόνο το θέμα της αναγνώρισης των Σκοπίων κυριάρχησε στην εθνική μας ζωή. Το ίδιο διάστημα, στα Βαλκάνια συντελούνταν βαθιές αλλαγές και η Ελλάδα διέθετε όλες τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο. Επρόκειτο για μια ιστορική ευκαιρία που, αν την άρπαζε, η χώρα μας θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη διεθνή της θέση για δεκαετίες. Αντί γι' αυτό, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν έμειναν σε ένα και μόνο: να μην αναγνωριστεί η γειτονική δημοκρατία με όνομα Μακεδονία ή οποιοδήποτε παράγωγό του. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, βαδίζοντας βήμα-βήμα, οδήγησε τη χώρα σε ασφυκτική απομόνωση και επέτρεψε την Άγκυρα να εγκαταστήσει το βόρειο βραχίωνα του Ισλαμικού τόξου κατά μήκος των συνόρων μας από την Αλβανία έως τη Βουλγαρία. Στην εθνικιστική έξαψη που κατήφθαινε τα βήματα, μετήχε και το ΠΑΣΟΚ με την ασυλλόγιστη πλειοδοσία στην απολυτοποίηση του ονόματος. Καμία εθνική προσπάθεια δεν θα μπορούσε να κάνει τόση ζημιά όσο η παρορμητική και λαθεμένη πολιτική που εφαρμόστηκε. Μέσα στις συνθήκες γενικής κρίσης και γενικευμένης αναξιοπιστίας, ο λαός έδωσε στην υπόθεση την ψυχή του και συμμετείχε στις μεγάλες κινητοποίησεις για να πιστούν οι ξένοι όσοι δεν είχαν επαρκώς ενημερωθεί. Στην πραγματικότητα, ο μόνος μη ενημερωμένος και παραπληροφορημένος ήταν εκείνος, γιατί η ηγεσία του αποδείχθηκε απίστευτα κατώτερη από την αλήθεια της στιγμής. Αυτός ο λαός δεν πρέπει να βγει από τη δοκιμασία με το αίσθημα της ήττας. Δεν θα πρόκειται για ήττα του έθνους, αλλά για ήττα μιας συγκεκριμένης αδιέξοδης πολιτικής που θυσίασε πάρα πολλά στο βωμό κομματικών ανταγωνισμών, εύκολης δημαγωγίας και εκλογικών υπολογισμών. Όταν περάσει η σημερινή παραζάλη, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσει κανείς. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακόγουστη φάρσα. Μετά από 1/4 αιώνα, επιχειρεί και πάλι να μας ξεγελάσει. Επιχειρεί και πάλι με δημαγωγία και εκλογικά τερτύπια να μας στείλει άλλο μισό αιώνα πίσω, στη διχόνοια και στις Έλληνες. Όχι. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εξάλλου, έχουμε πάρει πλέον όλο το μάθημά μας. Η δεύτερη πηγή αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ημερίδα που διοργάνωσε με θέμα τις νομικές πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κλήθηκαν ειδικοί επιστήμονες με διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα να καταθέσουν ισότιμα τις απόψεις τους, προκειμένου να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της Συμφωνίας και οι συνέπειες που παράγει για τους δύο λαούς και όχι μόνο. Αν δεν ξέρεις τα ιστορικά γεγονότα, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις, ανέφερε στην ημερίδα ο έμπειρος ιστορικός λαβολόγος του Άπη Θήτας, Σπύρος Σφέτας, που παρακολουθεί το ζήτημα για πάνω από 30 χρόνια και δηλώνει: «Η συμφωνία είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Τα αρνητικά της συμφωνίας δεν είναι τόσο επώδυνα που να εγκυμονούν εθνικούς κινδύνους, ενώ καλύφθηκαν οι βασικές γραμμές που είχαμε στο θέμα. Ο όρος Μακεδόν, λόγω της αρχαιότητας, είναι συνυφασμένος με τον ελληνισμό. Επιθυμούμε οριοθέτηση ταυτοτήτων μεταξύ ελληνισμού και σλαβισμού, χωρίς να αναγνωρίζουμε μακεδονικό έθνος. Αυτή η οριοθέτηση είναι του εσωνυμίου Μακεδονία, είναι το πνεύμα που διαχέεται σε όλη τη συμφωνία. Άλλο η αρχαία Μακεδονία, εννοείται ότι εκεί όλα συνδέονται με τον ελληνισμό, και άλλο ο 19ος ή 20ος αιώνας.
Ως προς τη γλώσσα, η γλώσσα τους επίσημα στην επιστήμη της σλαβολογίας χαρακτηρίζεται μακεδονική και είναι αυτονόητο ότι είναι σλάβικη. Γι' αυτό το λόγο η συμφωνία στη συγκεκριμένη διατύπωση αναφέρει ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών. Άρθρο 7, παράγραφος 4. Συνεπώς, η γλώσσα των βορείων γειτόνων δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία γλώσσα των Μακεδόνων, είναι σλάβικη και ανήκει στην οικογένεια που προανέφερα. Ως προς την ταυτότητα, δεν συζητάμε για αλλαγή ταυτότητας εξάλληψη, αλλά οριοθέτηση μεταξύ ελληνισμού και σλαβισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα στη Συμφωνία των Πρεσπών, η διάκριση του ενός από το άλλο. Οριοθέτηση οδευτική και οριοθέτηση ταυτοτήτων, δεν αναγνωρίζουμε εθνότητα, οριοθετούμε τη σλαβική του ταυτότητα από τον ελληνισμό. Για μας δεν αλλάζει τίποτα. Μακεδόνες θα συνεχίζουμε με αυτό που καλούμαστε. Ούτε το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, ούτε το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας θα αλλάξει όνομα. Όσον αφορά στον όρο Ιθαγένεια, οι ίδιοι στη μετάφραση της Συμφωνίας των Πρεσπών, στη δική τους γλώσσα, την αποδίδουν ξεκάθαρα με τη λέξη Δεσδαβιάνστο, που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη Ιθαγένεια, υπηκότητα, ενώ στα αγγλικά με τη λέξη σύνδεση. Δεν χρησιμοποιούν τον όρο Νατσιονάλστο, που θα μπορούσαν, το αποφεύγουν. Γιατί άραγε, μετά τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στην διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από τους 7 βουλευτές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, γίνεται απολύτως ξεκάθαρο ότι η Ιθαγένεια δεν προκαταβάλει τον εθνοτικό προσδιορισμό των πολιτών της Βορείου Γείτονος και επομένως οθνότητα και η Ιθαγένεια διαχωρίζονται πλήρως, χωρίς καμιά επιβολία και μάλιστα με συνταγματική κατοχήρωση. Πλέον, μόνο όσοι δεν θέλουν δεν καταλαβαίνουν. Υπάρχει όμως μια θλιβερή, ιδιαίτερα επικίνδυνη κατηγορία πολιτικών που ενώ άσκησαν εξουσία από θέση ευθύνη στην πατρίδα μας, μιλώ για πρωθυπουργούς, υπουργούς εξωτερικών, αναπληρωτές υπουργούς εξωτερικών, συνεχίζουν να προτάσουν το κομματικό προσωπικό συμφέρον απέναντι σε αυτό που υποτίθεται υπηρετούν, το εθνικό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, οριοθετούνται τα ζητήματα ταυτότητας και δεν υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι. Βάζει τέλος στην παραχάραξη της ιστορίας, η συμφωνία πατάσει τον αλυτρωτισμό και εγγυάται τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Γίναμε από μέρος του Βαλκανικού προβλήματος μέρος της λύσης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχαν εστιάσει σε τρία ζητήματα. Το ένα είναι το όνομα άλλαξε, έγινε γεωγραφικός περιορισμός Βόρεια Μακεδονία με κατοίκους Σλάβους που κατοικούν στη Βόρεια Μακεδονία. Το δεύτερο, το απαραβίωση των συνόρων, η συμφωνία έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το απαραβίωση των συνόρων. Το τρίτο είναι η υπόθεση της ύπαρξης μη μειονότητας στην Ελλάδα. Γίνεται ξεκάθαρο και ήδη έχει περάσει το Σύνταγμά τους ότι αλλάζει το άρθρο 41 και ουσιαστικά λέει τα ίδια πράγματα που λέει το αντίστοιχο άρθρο, το 118 του ελληνικού του συντάγματος που αφορά στον απόδημο ελληνισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια μειονότητες, τις κατήργησαν. Τέλος, στο εξωτερικό αντιλαμβάνονται πλέον ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία και η αρχαία Μακεδονία είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι προηγηθήσεις αναγνωρίσεις των 140 κρατών της Βόρειου Γειτόνος με το όνομα Μακεδονία, εφόσον η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, θα ανήκουν στην ιστορία. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ειδικούς επιστήμονες που δούλεψαν με υπευθυνότητα και ευθυκρισία προκειμένου να φέρουν τους δύο λαούς σε συμφωνία αλληλοκατανόησης και ευημερίας, ιδιαίτερα τον καθηγητή αρχαιολογίας κύριο Ιστορίας κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Μιλτιάδη Σαριανίδη για την παρουσία τους, να πούν ακριβώς τα ίδια πράγματα ενώπιον δύο εντελώς διαφορετικών ακροατηρίων, αυτού της ημερίδας των ΙΠΕΞ και της ημερίδας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.